τον όπο μας δίνεται βήμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, που είναι το ανώτατο... Θα το έχετε πάντα και όσες φορές θέλετε, κύριε Πρόεδρε, έτσι, να συνεχίσουμε. Καμία διοίκηση δεν σας το έχει στερήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς φροντίζουμε να είμαστε συνεκτικοί και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες προτάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής μας και για, και για την πόλη μας. Εγώ θέλω να σας κάνω μια σύντομη αναδρομή. Ανέλαβα το επιμελητήριο, μάλιστα διαδέχτηκα το δήμαρχο στη διοίκηση του επιμελητηρίου της Τρίπολης το 2009. Κάναμε το 2009 την πρώτη συνάντηση με τον τότε δήμαρχο, τον Αλέκο τον Κοτσιάνη. Βάλαμε το θέμα της δημιουργίας του Μουσείου του Αγώνα και του Θεματικού Πάρκου στην Τρίπολη και στο δικαστήριο. Και το είχαμε και προμετωπίδα μας, ας πούμε. Η Τρίπολη, όπως γνωρίζετε, αυτά τα χρόνια, τα εννέα, όλη η χώρα, είχε τεράστιο θέμα με την κρίση. Οι επιχειρήσεις δεν προχωράνε και η πόλη μας δεν έχει πολλά αξιοθέατα, δεν έχει πράγματα να δείξει, δεν μπορεί να εξασφαλίσει επισκεψιμότητα χωρίς να δημιουργήσει κάποια θέματα τα οποία να ενδιαφέρουν την κοινωνία και τους πολίτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να μας επισκέπτονται. Το να μας επισκέπτονται έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες με την έννοια ότι θα αφήσουν κάποια χρήματα, θα δημιουργήσουν κάποιες δουλειές και όλοι μαζί θα περάσουν καλύτερα. Και πέραν αυτού, δημιουργώντας ένα μουσείο του Αγώνα στην πόλη μας, γίνεται σημείο αναφοράς για την Επανάσταση του 1821. Η πόλη μας αναδεικνύουμε και τα πολιτιστικά μας χαρακτηριστικά και την κληρονομιά μας και της Επανάστασης. Στη συνέχεια, το 2011, θέσαμε επίσης τον κύριο Σπυριώτη, που ήταν τότε δήμαρχος, το ζήτημα της δημιουργίας του μουσείου. Δεν μπορώ να πω και στο μην δήμαρχο, για μας ήταν πρωτεύον για την πόλη. Θεωρούμε ότι αν γίνει αυτό το μουσείο θα εξασφαλιστεί μια τεράστια επισκεψιμότητα και θα βοηθήσει περαιτέρω και τις επιχειρήσεις για τις οποίες εμείς είμαστε αρμόδιοι και ενδιαφερόμενοι. Όλοι οι δήμαρχοι το δέχτηκαν πάρα πολύ θετικά και πιστεύω ότι όλη η αίθουσα θα συμφωνήσουμε ότι είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη να δημιουργηθεί μια τέτοια δομή. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά από 10 χρόνια κρίσης, 9 χρόνια, δεν έχουμε προχωρήσει, δεν είμαστε πουθενά πάνω σε αυτό το θέμα. Το 2021 λοιπόν έρχεται, τα 200 χρόνια που θα πρέπει να τα γιορτάσουμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και να καμαρώνουμε για την πόλη μας και για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την Επανάσταση, έρχεται, είναι μετά από 2,5 χρόνια, από 3 χρόνια ακριβώς από σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενώσουμε όλοι δυνάμεις, να αθροίσουμε δυνάμεις, να μπορέσουμε να φτιάξουμε το έργο. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε ένα ψήφισμα χτες στο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, το οποίο θα σας το διαβάσω και στη συνέχεια να σας το ενεχειριάσουμε, κύριε Πρόεδρε, για να δούμε τι μέλει γενέστε. Διαβάζω λοιπόν. Η δημιουργία μουσείου του Αγώνα του 1821 στο Δικαστικό Μέγαρο της Τρίπολης αποτελεί πάγιο αίτημα της κοινωνίας και των φορέων της πόλης μας εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Προσπάθειες έχουν καταβληθεί από τους αρμόδιους φορείς στη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά η υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου για την τουριστική και γενικότερα οικονομική ανάπτυξη της Τρίπολης δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, εν όψη και του εορτασμού της άρρωσης Τρυπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνει πρωτοβουλία δράσεων και κινητοποίηση όλων των φορέων της περιοχής, προκειμένου αυτό το όνειρο να γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Αρκαδίας προτείνει
Η μετατροπή του δικαστικού μεγάλου Τρίπολη σε μουσείο του Αγώνα του 1821, το οποίο θα παρουσιάζει όλες τις πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και τα πρώτα χρόνια της σύστασης του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Δεύτερο, η δημιουργία θεματικού πάρκου απελευθερωτικού αγώνα στην πλατεία που θα αναδείξει την ταυτότητα της πόλης, σύμβολο του Μοριά, και θα διδάσκει διαρκώς στις νεότερες γενιές την αξία του αγώνα για τη ελευθερία. Για την ενεργή διεκδίκηση αυτού του μεγάλου έργου, το Επιμελητήριο Αρκαδίας εξέδωσε το παρόν ψήφισμα και προτείνει, προγραμματίζει τις ακόλουθες ενέργειες. Τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των φορέων, Δήμος, Περιφέρεια, Παραγωγική Φορείς, η οποία θα επιδιώξει και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους για την υλοποίηση του έργου, Υπουργεία, Δικαιοσύνης, Άμυνας κλπ. Κατάθεση του παρόντος ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης και στο Δήμαρχο κ. Παυλή, προκειμένου να εκφραστεί η στήριξη των φορέων και να ενισχυθεί η προσπάθεια του Δήμου στις ενέργειες που καταβάλει για το έργο αυτό. Επίδοση του ψηφίσματος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη την ημέρα του εορτασμού της άλωσης, ώστε να καταστεί κοινωνός και αρρωγός της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Συλλογή υπογραφών πολιτών για την ενίσχυση και προώθηση του αιτήματος. Οραματιζόμαστε και διεκδικούμε τη λειτουργία του Μουσείου Αγώνα του 1821 και του Θεματικού Πάρκου του Απελευθερωτικού Αγώνα της Τρίπολης το 2021, όταν θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη του μεγάλου αγώνα του έργου μας. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια, ένα όνειρο δεκαετιών, αλλά είμαστε σίγουροι πως με τη σύμπραξη όλων των φορέων είναι εφικτό. Πλέον, όχι τόσο η πρόταση του να γίνει και εκφράζει αγωνία ενός πολύ μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας και της περιοχής μας, κάτι επιτέλους να γίνει σε αυτή την πόλη, γιατί αυτό που σήμερα γίνεται εδώ είναι κραυγή αγωνίας. Και εδώ βέβαια μπαίνουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Ποια είναι η παθογένεια του λαού μας που εδώ και δεκαετίες είτε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε σχέδια απώλειας, αντιπλημμυρικά έργα, αναπτυξιακά έργα και φτάσαμε σε ένα στάδιο κατάρτωσης όπου εδώ πλέον κρίνεται αναγκαίο να αναδείξουμε μια άλλη πτυχή του κοιτήματος που έχει σχέση με αυτή την ύπαρξη της πόλης, της ιστορίας της, που ταυτίζεται απόλυτα με την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή φαντάζομαι ότι όλους τους βάλει σε μία σκέψη. Και ποιος δεν θα ήθελε να έχει δημιουργηθεί το Μουσείο του Αγώνα. Και όχι τώρα, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος, όποιος δήμαρχος βγαίνει, πάει τα ίδια λέμε. 63 χρόνια λέγαμε για το περιφερειακό, 63 χρόνια μιλάγαμε για τα επιμερικά και ακόμα δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει ο περιφερειακός. Να πάω αλλού, να μιλήσουμε για δεκαετίες. Και τώρα αντιλαμβανόμαστε τα τελευταία χρόνια, ότι όταν αυτή η ρημάδα η περιφέρεια που ήταν υποβαθμισμένη πριν από 30-40 χρόνια έχει αναβαθμιστεί, αμέσως έχει υποβαθμιστεί η πόλη μας. Γιατί δεν μπαίνει ο κόσμος. Αυτό λέει ο καθένας. Γιατί λοιπόν δεν μπαίνει ο κόσμος? Γιατί είχαμε μια πορεία σε αυτή την πόλη τέτοια που δεν είχε κανένα λόγο να μπει. Γιατί να μπει? Τι είναι αυτό που αναπτυξιακά σχεδιάσαμε με ένα ορίζοντα 30, 50, 100 ετών και τον υπηρετήσαμε? Ποτέ. Τελειώναν οι εκλογές, από την επόμενη μέρα να κερδίσουμε τις επόμενες. Ή πώς θα ρίξουμε τον αντίπαλο.
Το λέγαμε και αντίπαλο, τον είχαμε, το θεωρούσαμε και αντίπαλο. Αντί να σοβαρευτούμε επιτέλους κάποια στιγμή και να κοιτάξουμε μπροστά, εμείς όλοι μας, διαχρονικά, πάω πολύ πίσω, σκεφτόμασταν διαφορετικά. Και βέβαια αυτή η μεγάλη κρίση που ήρθε στη χώρα έρχεται να επιβεβαιώσει το πόσο αδύναμοι είμαστε και το πόσο πραγματικά δεν αγαπούσαμε αυτή τη χώρα, και δεν αναφέρομαι για τον εαυτό μου, αναφέρομαι για όλους εκείνους που είχαν δημόσιο λόγο και πράξη να κάνουν και δεν την έκαναν. Δεν φταίω απλώς πολίτης. Σε καμία περίπτωση δεν φταίει. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν, και το έχει το πλητήριο και μας προτείνει κάτι το οποίο, όπως και ο Πρόεδρος είπε, πολλές φορές έχει υποθεί. Αγαπητέ Πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις να σου πω το εξής. Θα μπορούσε να έχει τύχει, γιατί όπως είπες και εσύ, σε τρία χρόνια έχουμε τα 200 χρόνια, αλλά προκειμένου να έχει τύχει, όταν ζητάς κάτι, πρέπει να αντιπροτείνεις αυτό το οποίο θα σου δώσουνε, πώς αυτό το πράγμα που σήμερα ικανοποιεί το Μέγαρο, που θα πάει τα δικαστήρια δηλαδή, ποιο είναι το μέσο εκείνο που θα φιλοξενήσει, που θα είναι η ιδιοκτησία τους, πού. Που είναι ο περιφερειακός, σχεδιάστηκε πάνω στα κτίρια, στο στρατοπέδο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να απαξιώνουμε ανθρώπους που πέρασαν από τη θέση του Δημάρχου, όταν αυτός ο περιφερειακός ανοίχθηκε και από τον Τάσο το Σεχιώτη και το Θοδωρή το Σεχιώτη. Θυμάστε που τα λεωφορεία περνάγανε μέσα από την πλατεία. Και από τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο, το κομμάτι η Μουτζουροπούλου η λεγόμενη. Και από τον Κοτσάνη και τον Σωτηρόπουλο αργότερα μπροστά στο στρατόπεδο που έγινε η παραλλαγή. Συνεπώς, να μην απαξιώνουμε ανθρώπους εδώ πέρα. Δεύτερον, ακούσαμε ένα τέτοιο ότι ξέρει ένα λόγο ότι περάσανε λεφτά και περάσανε λεφτά. Λεφτά πάντα θα υπάρχουν, ευκαιρίες πάντα θα υπάρχουν. Σχεδιασμό πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένο. Τον κύριο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τους αντιπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου και της ΟΕΠΑ. Εμένα, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, από σεβασμό σε εσάς που είστε επισκέπτες σήμερα, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω μόνο για το θέμα για το οποίο είστε εδώ, για το μουσείο. Δεν θα κάνω ανάλυση για όλες τις παθογένειες της χώρας και του Δήμου, όπως έκανε ο κύριος Δήμαρχος. Και ειδικά όταν μιλώντας για το Δήμο, νόμιζε ότι μιλούσε το 2014 και ξεχάσει ότι είναι ήδη 4-4,5 χρόνια Δήμαρχος. Έτσι. Επειδή το ξέχασε αυτό, απλά το υπενθυμίζω. Ούτε θα πω γιατί ότι έκανε ο κύριος Μηνιώτης ή δεν έκανε. Εγώ θα μου επιτρέψετε και σας είπα πάλι από σεβασμό αποκλειστικά και μόνο σε εσάς, γιατί για τα υπόλοιπα που υπόθεσαν θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν είναι η ώρα και δεν είναι και η ώρα για γκρίνιες. Για το θέμα αυτό, όπως είπατε, είναι ένα θέμα που είναι πάλι έτοιμα της πόλης, των πολιτών, και πρέπει έτσι να το δούμε και έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Για το μουσείο λοιπόν. Είπατε κύριε Πρόεδρε και πολύ σωστά ότι είναι πάγιο αίτημα της κοινωνίας μας ότι πρέπει η Τρίπολη, ούτως ή άλλως ιστορικά είναι ταυτισμένη με την Επανάσταση του 1821, αυτό με κάποιο τρόπο, και ένας τρόπος είναι και το μουσείο, θα πρέπει να το επιβεβαιώνει. Και αυτό, εσείς βέβαια καλά κάνατε και μιλήσατε σαν εκπρόσωπος των επιχειρηματιών και των εμπόρων, όχι μόνο για λόγους επισκεψιμότητας, γιατί και αυτός είναι σημαντικός λόγος, δηλαδή δεν εννοείται ότι όλα τα σχολεία της Ελλάδας θα πρέπει να περνάνε από την Τρίπολη για να μαθαίνουν για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για τον οποίο πρέπει να φτιαχτεί το μουσείο, είναι κατά τη γνώμη τη δική μας χρέος απέναντι στους προγόνους μας και χρέος απέναντι στην ιστορία μας. Καλησπέρα και από εμάς. Να επανέλθω στα προηγούμενα και να συμφωνήσω εγώ και με τους προαναλύσαντες. Έχουμε την τιμή να έχουμε τρεις θεσμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μας θυμούν το Επιμελητήριο Αρκαδίας, Επιστημονικός Φορέας, την Ομοσπονδία και τον Εμπορικό Σύλλογο. Και μας φέρνουν μια συγκεκριμένη πρόταση. Και γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης. Βγαίνει ο κ. Σπενιώτης, λέει τι είχε κάνει αυτός και τι δεν έχει κάνει ο Δήμαρχος. Ο κ. Τζούμπης λέει: εγώ το έχω πει από το 16, εγώ όταν ήμουν με τον Παυλή. Το 11, εγώ το είχα εισηγηθεί, μου λέει: τι θα κάνουμε γι' αυτό. Είναι ρώτησα τον Ταλαγάνη, μου λέει: Ταλαγάνη, εγώ το άκουσα τον Γαργανιό. Τον Γαργανιό μου λέει: μα το είχε πει ο Ρωμάρη, ο Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλο μου λέει: εγώ το είχα ακούσει από τον Δημοσθένη και έφτασα στο Νιώτη. Δεν έχει πατρότητα το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχει το κάνει ό,τι το επιμελητήριο. Ήρθαν οι άνθρωποι, φέραν μια πρόταση.
Όλοι λοιπόν έχουν καταθέσει την πορεία αυτών των ετών την πρότασή του. Και όλοι το θέλουν. Καλώς ή κακώς δεν έχει γίνει. Σήμερα τι κάνουμε. Παίρνουμε μια ομοφωνή απόφαση σε αυτό που προτείνει ο Πρόεδρος να το αγκαλιάσουμε χωρίς συμφέροντα και χωρίς λόγους αντιπαράθεσης για να έρθει ο καθένας να βγάλει εδώ την πρεμούρα του και να πει τι έχει κάνει και τι πρόκειται να κάνει και αν θα πάει να το κάνει ο Παυλής να του βάλω εγώ μια τρικλοποδιά. Μπορούμε αυτό να το αγκαλιάσουμε με αυτή τη δημοτική αρχή, με αυτή τη συγκεκριμένη επιστολή, με αυτό το Προεδρείο του Επιμελητηρίου, με την Ομοσπονδία και τον Εμπορικό Σύλλογο και να ξεκινήσουμε αύριο να χτυπήσουμε όλες τις πόρτες. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, σας πληροφορώ ότι πολύ πριν την τριετία θα τελειώσουμε. Και δεν με ενδιαφέρει ο χρόνος και ο τόπος. Καλά, το ψήφισμα εδώ αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνει το Μουσείο του Αγώνα και βέβαια σε σεβασμό στην ιστορική μνήμη, αλλά κυρίως και πρώτιστα σαν ένα μέσο που θα μας βγάλει από την ιδιότυπη απομόνωση, είτε πολιτιστική είτε οικονομική, στην οποία βρισκόμαστε. Ζητάτε να γίνει το δικαστικό μέγαρο Μουσείο του Αγώνα και ειλικρινά εδώ και από εσάς, αλλά και από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, αναρωτιέται κανείς γιατί αποσιωπήθηκε ή αποσιωπάται το γεγονός ότι στα υπόγεια του δικαστικού μεγάρου ή μάλλον ολόκληρο το δικαστικό μέγαρο είναι στενά συνδεδεμένο με την νεότερη ελληνική ιστορία του 40 και του 50. Εκεί βασανίστηκαν αγωνιστές και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής αλλά και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Έχουν αφαιθεί ευτυχώς αποτυπώματά τους από αυτή την, αν θέλετε, θυσία της ατομικής ζωής για το συλλογικό καλό στα υπόγεια. Και έχουμε μια ιστορία στα χέρια μας που έχει δεσμευτεί αυτή τη στιγμή ολόκληρος ο κυβερνητικός μηχανισμός στο αναπτυξιακό συνέδριο που είχε γίνει εδώ, προκειμένου να τα διασώσουμε γιατί καταστρέφονται. Αναφέρθηκε η απομόνωση της Τρίπολης, αλλά ακούγοντας κανένα στα δελτία ειδήσεων, όλες οι πόλεις μιλάνε για τη δική τους απομόνωση και την οικονομική καχυξία που βιώνουν στα χρόνια της κρίσης. Επομένως, δεν είναι η απομόνωση αυτή που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Τρίπολη και στο επιχειρηματικό της κόσμου, αλλά η καπιταλιστική κρίση όπως αυτή εκφράστηκε και με τις ιδιαιτερότητές της σε ό,τι αφορά την Τρίπολη. Άκουσα κραυγή αγωνίας για την αύξηση της επισκεψιμότητας και της επιχειρηματικότητας. Μια κραυγή αγωνίας που γίνεται από όλες τις πόλεις. Τελικά θα κάνουμε βόλτες, θα αυξάνουμε την επισκεψιμότητα για να κινηθεί κάτι. Αναπτυξιακά σχέδια σε άλλους τομείς, παραγωγικούς, πρωτογενείς, δευτερογενείς, βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσία.